57 χρόνια μετά, η παρακαταθήκη του στο βιβλίο της ιστορίας, δαμένη με χρυσά γράμματα, παραμένει πιο λαμπρή από ποτέ. Η Κύπρος τιμά σήμερα την ηρωική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, του Σταυραετού του Μαχαιρά. Στο Μαχαιρά, εκεί που ο Ζήδρος άφησε την τελευταία του πνοή θυσιαζόμενος για την ελευθερία του τόπου μας, τελέστηκε το μνημόσυνο του παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Άμυνας. Σήμερα η ιστορία μαζί με το έθνος, η συνείδηση μαζί με τη θύμηση, γονιπετούν μπροστά στο πυρπολιμένο κρυσφύγετο του Μαχαιρά. Εκεί και πλήθος κόσμου, πολιτιακοί και πολιτικοί αξιωματούχοι. Το σημερινό μνημόσυνο μας δίνει ξανά δυνάμεις να προχωρήσουμε προς αυτόν τον μοναδικό στόχο, την αποκατάσταση των ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων. Ελπίζουμε ότι η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου θα δώσει ξανά το παράδειγμα σε όλους τους Έλληνες να μην πτωηθούν και να συνεχίσουν τον αγώνα για μια Κύπρο ενωμένη. Το παράδειγμα της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου είναι βέβαια διαχρονικό, αλλά έχει περισσότερη αξία αυτή την εποχή στην οποία εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του τόπου. Παρόν όπως και τότε το πρωτοπαλίκαρο του Αυξεντίου, ο Αυγουστής Ευσταθίου, ο Ματρόζος, εμφανώς συγκινημένος, δεν ξεχνά. Πάντοτε όταν βρίσκομαι εδώ, γίνεται εντονότερη η συστηματική μου φύση. Οι τελευταίες στιγμές του Ζήδρου αναβίωσαν για άλλη μια φορά. Και μεταβλήθηκε το κρυσφύγετο σε φλογμένη κάμινο. Μνημόσυνο τελέστηκε και στον Άγιο Νικόλαο Αλακατάμιας.